Είναι το Euro Jersey Powered by NetBet και εγώ είμαι ο Δημήτρης Μωυσιάδης. Αυτός είναι ο έκτος όμιλος. Πάμε να δούμε λοιπόν την τελευταία τετράδα ομάδων. Ξεκινάμε με την σχετικά πιο τεμπέλικη εμφάνιση του ομίλου. Λοιπόν, η Τουρκία δεν είχε ποτέ κακή εμφάνιση, δηλαδή δεν ήταν καμιά φανέλα της η οποία λέω δεν βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, συνήθως είναι μεταξύ του 3 και του 4 σαν βαθμολογία, δεν βλέπω κάτι wow. Συγκεκριμένα τώρα υπάρχει μια ιστορικότητα σε αυτή τη φανελά, γιατί είναι ίδια με 100 χρόνια πριν, το 1924 συγκεκριμένα. Επίσης υπάρχει σχετική καινοτομία ότι κάναν τη λευκή εμφάνιση πρώτη τους. Θα τους το δώσουμε αυτό. Δεν είναι άσχημη εμφάνιση, ωραία είναι, απλά είναι πάρα πολύ ψηλός ανταγωνισμός σε αυτό το τουρνουά. Πάμε στη βαθμολογία. Σε αίσθηση πάνω μου είναι σαν τις υπόλοιπες εμφανίσεις Nike. Για μένα είναι ένα 5 στα 5. Είναι πάρα πολύ καλά, στέκεται πολύ όμορφα. Τώρα σε αισθητική, όπως είπα, πρέπει να είμαι αυστηρός. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ψηλά. Θα βάλω 3 στα 5. Και συγκριτικά με το Euro του 20 θα πω για πρώτη φορά ισοπαλία. Θα πω όλη ισοπαλία εδώ πέρα. Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη. Είναι η ίδια εμφάνιση για μένα. Δεν βλέπω κάτι πολύ διαφορετικό. Λυπάμαι κύριοι. Συνεχίζουμε με την επόμενη. Ο γονέας ένα μας. Η λειτουργία της γονικής μας μέρημνας. Γεωργία λοιπόν, οι άνθρωποι που σκοτώσανε τα όνειρά μας, θα έλεγε κάποιος, αλλά θα σταματήσω να βάζω γραφικούς τίτλους ειδήσεων και προχωράμε στην εμφάνισή τους. Για πρώτη προσπάθεια, γιατί είναι και το ντεμπούτο τους σε τελικά διοργάνωσης, δεν είναι πολύ κακή. Δεν είναι κακή βασικά. Είναι μια τίμια προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό εδώ πέρα με τους σταυρούς. Έχει γεμίσει όλη η εμφάνιση. Είναι πολύ φορτωμένη. Μου αρέσει το σήμα όπως κάθεται της Γεωργίας. Παρ' όλα αυτά, για να είμαι δίκαιος, δεν είναι καλύτερη της Τουρκίας και θα φανεί στη βαθμολογία μου. Πάμε όμως πρώτα στην αίσθηση πάνω μου. 4 στα 5 θα βάλω. Μου είναι πάρα πολύ σφιχτή. Σε αισθητική 3 στα 5 και συγκριτικά με την προηγούμενη διοργάνωση δεν υπάρχει. Οπότε είναι η μοναδική ομάδα που εδώ έχουμε. Παύλα. Περνάμε στην επόμενη ομάδα του ομίλου. Αυτός ο όμιλος είναι σαν οικογενειακό τραπέζι. Είναι οι μπαμπάδες μας και τα παιδιά μας. Η εμφάνιση των Πορτογάλων δεν είναι πολύ διαφορετική από τα αντίστοιχα στην άκρη, δηλαδή από Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία. Είναι περίπου ίδια φάση, αλλά νομίζω πως δεν τους ταιριάζει το ίδιο πολύ. Είναι ωραία, είναι όμορφη, είναι τελικάτη και σε αίσθηση πάνω σου είναι μια ωραία φανέλα. Δεν είναι από τις φανέλες που λες ότι δεν είναι όμορφες. Νιώθω ότι κάτι της λείπει, μπορεί και τίποτα. Λοιπόν, σε αίσθηση πάνω μου, όπως και με τις υπόλοιπες αντίστοιχες, είναι 5 στα 5, είναι πάρα πολύ καλά. Τη νιώθω πάρα πολύ αεράτη πάνω μου, πάρα πολύ κομπλέ. Νιώθω πως άμα τρέξεις 90 λεπτά, άμα κάνεις τα tackling σου, την καταπώνηση, δεν θα έχεις κανένα θέμα απολύτως. Οπότε είναι 5 στα 5. Σε αισθητική, νομίζω 4 στα 5. Κάτι της λείπει, νιώθω ότι κάτι της λείπει. Συγκριτικά τώρα με το Μουντιάλ του 22, αυτή είναι σαφώς καλύτερη. Εκείνη η διχρωμία που είχαν κάνει η περίεργη στο Μουντιάλ του 22, προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε στην τελευταία εμφάνιση του ομίλου. Καλά παιδιά μας εδώ. Χαμός γίνεται. Η ώρα των Τσέχων λοιπόν. Η Τσέχη είναι η τελευταία ομάδα σε αυτό το τουρνουά που θα δούμε την εμφάνισή της και θα μιλήσουμε για αυτήν. Οπότε θα είμαι τώρα όσο πιο ρομαντικός γίνεται. Λοιπόν, η φανελάρα αυτή εδώ πέρα είναι εκπληκτική. Να είμαστε δίκαιοι. Πούμα, έχεις κάνει εδώ πέρα καταπληκτική δουλειά. Και το σήμα της Τσεχίας ταιριάζει τέλεια. Και ό,τι εδώ πέρα σχηματίζεται στην εμφάνιση είναι εκπληκτικό. Είναι πραγματικά μια εμφάνιση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Σε αίσθηση πάνω μου. Είναι 5 στα 5. Στέκεται εκπληκτικά για μένα αυτή η εμφάνιση. Σε αισθητική, 5 στα 5 και αυτή. Θα τη βάλω 5 στα 5. Και τώρα στην τελευταία κατηγορία. Άμα παρουσιάσανε καλύτερη εμφάνιση από την προηγούμενη διοργάνωση, που είναι το Euro του 20, προφανώς για να βάζω 5 στα 5, αυτό κάνανε. Νικητής του ομίλου λοιπόν, ενώ ήρθα με ψυχολογία να βγάλω τους Πορτογάλους, βλέποντάς την από κοντά, την ερωτεύτηκα, θέλω να είμαι δίκαιος. Και επειδή δεν μου αρέσει να ξεχωρίζω τα παιδιά μου, οφείλω να είμαι σωστός και να αναδείξω νικήτρια του ομίλου, την Τσεχία. Περνάμε λοιπόν στο κομμάτι των αναμνήσεων και των στόχων. Ξεκινάμε με τους Τσέχους, που είναι και νικητές του ομίλου. Λοιπόν, τώρα όλοι περιμένουν να μιλήσουμε για τον ημιτελικό, κεφαλιά δέλα, κόρνερ της χάρτας, αλλά
Αυτό έχετε δει λίγο πολύ όλοι. Το μόνο ενδιαφέρον που προκύπτει εδώ πέρα είναι το εξής στατιστικό στοιχείο. Ότι τρεις φορές έχει χαρακτηριστεί παιχνίδι από τελικά Euro με ή χρυσό γκολ ή ασημένιο γκολ και οι Τσέχοι παίζουν στα δύο παιχνίδια και είναι και στα δύο χαμένοι. Μία με τον Μπίρχοφ το 96 στο τελικό του Euro και μία στα ημιτελικά με εμάς με ασημένιο γκολ το 2004. Μόλις τελείωσε το Euro, για κάποιο λόγο είχαμε κλείσει κάπου στο 15 Αύγουστο ένα φιλικό με τους Τσέχους στην Πράγα. Και Κάρελ Μπρούκνερ, απελπισμένος μετά το τέλος του αγώνα, δηλαδή αυτό το θυμάμαι, γιατί ο πατέρας μου για κάποιο λόγο το έλεγε με υπερηφάνεια πάρα πολλές φορές και μου έμεινε, επειδή το παιχνίδι έληξε 0-0, είχε κάνει δήλωση: δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ομάδα στον πλανήτη που μπορεί να σκοράρει απέναντι στην Ελλάδα. Οι Τσέχοι δεν έχουν την καλύτερη δυνατή φουρνιά τους, δεν έχουν κάτι εντυπωσιακό να δείξουν. Νομίζω πως το να βάλουν από κάτω την Τουρκία και να πάνε στους 16 και εκεί, ανάλογα με την ομάδα, να δουν αν υπάρχει πιθανότητα να πάνε στους 8 ή αν θα αποκλειστούν, είναι ο στόχος που αποτελεί ταβάνι. Ήρθε η ώρα της Τουρκίας. Σε εθνικό επίπεδο, η πρώτη μου ανάμεση από αυτούς είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, αμέσως μετά το 4. Προκριματικά, στα οποία έχουμε μπει με ψυχολογία σαν πρωταθλητές Ευρώπης. Σε εκείνα τα δύο παιχνίδια των προκριματικών είχαμε έρθει 0-0. Και στο τέλος της ημέρας μας είχαν στοιχήσει κιόλας αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, μία νίκη να είχαμε κάνει, θα είχαμε καλύψει τη διαφορά δύο πόντων που μας χωρίζαν από τους δεύτερους Τούρκους που πήγαν να παίξουν τα play-off με την Ελβετία. Συνεπώς, μας είχε μείνει αυτή η πικρία ότι ένα μάτς να κερδίζαμε. Ας κερδίζαμε το μέσα. Μετά ακολούθησαν ξανά δύο παιχνίδια με τους Τούρκους. Το 2007-2008 στα προκριματικά του Euro, το ένα ήταν πολύ τραυματική εμπειρία, το 1-4 μέσα στο Καραϊσκάκι, το οποίο ήταν ίσως η χειρότερη εμφάνιση του 2004-2014, δηλαδή εκείνης της δεκαετίας η χειρότερη εμφάνιση, μάλλον είναι εκείνη, αλλά μετά πήραμε το ένα μας πίσω, έστω και λίγο, γιατί εντάξει δεν ήταν ίδια έκταση σκορ, με το 0-1 μέσα στο Αλίσσα Μιγέρ με Αμανατίδη. Οι Τούρκοι είναι φιλόδοξοι, νομίζω πως έχουν ελαφρύ προβάδισμα εν των Τσέχων για τη δεύτερη θέση, νομίζω πως ονειρεύονται την οκτάδα. Μέχρι εκεί δεν θα θεωρήσω ότι είναι αδιανόητο αν πάνε, γιατί ο όμιλος είναι στα μέτρα τους. Στους 16 ψάχνουν ένα αντίπαλο που να μπορούν να τον παίξουν, να μην τους κάτσει π.χ. η Γερμανία ή η Γαλλία, και να πάνε έστω στους 8. Μετά εκεί πέρα, όταν παίζεις με την πλάτη στον τοίχο σαν underdog, δεν έχεις την πίεση και είσαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Έχει φανεί πολλές φορές στο παρελθόν, το έχουμε κάνει και εμείς έτσι. Οι Πορτογάλοι. Τώρα θα περιμένετε εδώ πέρα να μιλήσουμε για Χαριστέα, να μιλήσουμε για Γαραγκούνη, να μιλήσουμε για Ντραγκάο, Νταλούζ. Όχι. Η πρώτη μου ανάμνηση, παραδόξως, είναι το 2003 τον Νοέμβριο. Εγκαινιάζανε το Estadio Municipal de Aveiro και στα εγκαίνειά τους αποφάσισαν να καλέσουν την Ελλάδα. Πήγαμε λοιπόν εμείς εκεί και το θυμάμαι γιατί ήμουνα στο σπίτι της γιαγιάς μου τότε. Για κάποιο λόγο ανοίγει τηλεόραση και βλέπουμε γκολ Βασίλη Λάκη. Ισοφαρίστηκε με Παουλέτα, αλλά όπως και να έχει το χείρε, παιδί μου, είναι λίγο έτσι μέτριο αποτέλεσμα για εγκαίνεια. Τους τα χαλάσαμε τα εγκαίνια. Και επειδή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν βάλανε μυαλό. Τάρτα στην πρεμιέρα, τάρτα και στο τελικό. Λίγους μήνες μετά ήρθε και το κύριος πιάτο. Οι Πορτογάλοι λοιπόν έχουν μια πολύ καλή φουρνιά. Είναι νομίζω και το τελευταίο Euro του Ρονάλντο. Επειδή έχουν μια καλή φουρνιά, θεωρώ πως οι Πορτογάλοι έρχονται για να το κατακτήσουν. Δεν τους βλέπω πολύ ψηλά. Τετράδα εκεί. Θα μου κάνει έκπληξη να το πάρουν, αλλά δεν το κάνανε και το 2016. Με πολύ χειρότερη φουρνιά από αυτή, κατά με. Τελευταία ομάδα του ομίλου, Γεωργία. Με τους Γεωργιανούς δεν είχα τρελή έτσι, εικόνα, δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Το μόνο που θυμάμαι είναι επίσης προκριματικά 2006 παγκόσμιο κύπελο, που τους είχαμε στον όμιλο, αλλά τότε είχαμε κάνει και δύο νίκες. Τότε όμως η Γεωργία είχε καλάτζε, είχε μερικούς παίχτες που είχαν όνομα ή είχαν ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την εποχή ήταν μακριά από το κομμάτι του κάνω ζημιές. Παρ' όλα αυτά, αν έπρεπε να βάλω τώρα το χέρι μου εδώ στη φωτιά και να πω τι θα κάνουν οι Γεωργιανοί, νομίζω πως θα πάρουν την τέταρτη θέση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ομάδα που δεν έχει πίεση, δεν έχει άγχος, κανένα στρες, κάθε παιχνίδι γιορτή και αυτές οι ομάδες είναι πάντα επικίνδυνες. Αυτή ήταν η 6 ομίλη της διοργάνωσης, αλλά εσύ μην ξεχνάς, μπορείς να γίνεις γκουρού, να μαντέψεις τα σκορ του Euro, λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό γκουρού της Netbet που μοιράζει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, εγώ έφυγα για Euro, αλλά εσύ και εσύ. Μην ξεχνάς, μπορείς και σε αυτόν τον όμιλο να γράψεις στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σου εμφάνιση και εμείς θα την κάνουμε giveaway.